Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 18 του μηνός, 18 Ιουλίου 2018. Ξεκινά η ώρα για μπλε. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου για πρώτη φορά έχουμε δίδυμο φοβερό με Δημήτρη Μπαλόμπα, ο οποίος είναι στα, πώς τα λέμε αυτά, DEX. Στα DEX, έτσι τα λέμε. Αυτά, ναι. Είναι, ντεπουτάρουμε παρέα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Πρώτη μεταγραφή ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Σίγουρα είναι η είδηση της ημέρας για το ποδόσφαιρο. Έχουμε και άλλες βέβαια. Αλλά η μεταγραφή του Ανδρέα Τσίπρα είναι, όπως και να το κάνεις, είναι είδηση. Βέβαια, πέρα από το χιουμοριστικό που όποιος μπορεί να ασχοληθεί τις υπόθεσεις, γιατί δεν γίνεται να παραβλέψει το επίθετο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, εμείς να το ευχηθούμε να είναι γερός, να είναι σιδερένιος, να μπορέσει να σκοράρει συχνά με τη φανέλα του Ηρακλή. Ένας ποδοσφαιριστής που έγινε στο ελληνικό κοινό γνωστός από τα δύο γκολ που έβαλε πρόπερση στον Άρη και με το συγκεκριμένο επίθετο που έχει, φυσικά με τη φανέλα της Καλυθέας. Πέρυσι είχε παίξει τα Τρίκαλα. Είναι η πρώτη μεταγραφική, το πρώτο συγγνώμη μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, θέλω να πιστεύω, εφόσον είμαστε τυχεροί με την κινητή μας τηλεφωνία. Θα πούμε πράγματα και για τα υπόλοιπα φυσικά τμήματα, για το βόλεϊ, για το μπάσκετ, για οτιδήποτε υπάρχει στην κυανόλευκη επικαιρότητα. Άλλωστε γι' αυτό εδώ είναι η ώρα για μπλε. Ρίξε καμιά πενιά, Μίτσο, για να ξεκινήσουμε. Χιουμοριστικά μιλώντας πάντα, αρκετά μηνύματά σας, αρκετά σχόλιά σας στο Facebook σήμερα ήταν πραγματικά έτσι, είχαν πολύ γέλιο. Κι άλλο μου ήρθε τώρα από το φίλο τον Γιάννη, τον Τζότο. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, λέει. Που θα έλεγε και ένας άλλος συνεπιθετός του για τη μεταγραφή αυτή. Εντάξει, καλό είναι αυτό που γίνεται σήμερα, να ξεφύγουμε λίγο, αλλά μέχρι εκεί, έτσι, για τον ποδοσφαιριστή μιλάμε. Ένας φίλος μου έχει προτείνει, γιατί ο προβληματισμός μου ήταν τι θα κάνω στα γκολ, θα φωνάζω Τσίπρας εκεί, χαμός θα γίνεται. Και μου λέει, είσαι, μου λέει, και λίγο, πώς το λένε, εγκλωβισμένος, γιατί αν θες να το πεις μόνο με το μικρό θα πεις Ανδρέα, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις, κάτι πρέπει να κάνεις. Εντάξει, επαναλαμβάνω, πέρα από την πλάκα, είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και καλούμαστε να το στηρίξουμε όπως όλους. Τώρα, επειδή Facebook είναι αυτό, γίνεται χαμός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι καλός, δεν είναι καλός, έβαλε πολλά γκολ, έβαλε λίγα γκολ, το ένα το άλλο, από τη στιγμή που είναι επιλογή του Σπύρου Μπαξεβάνου, οφείλουμε να τις σεβαστούμε. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, φιλάθλων. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι okay, έγινε μια μεταγραφή, περιμένουμε να τη δούμε στο γήπεδο. Υπάρχουν αυτοί που κράζουν χωρίς να δουν κάποιον, λόγω βιογραφικού προϊστορίας ή οτιδήποτε άλλο που δεν τους γεμίζει το μάτι. Και το χειρότερο είναι ότι σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία, οι περισσότεροι εξ αυτών περιμένουν μέσα στη χρονιά να δικαιωθούν για να βγουν να το πούν και να πούν «Σας τα έλεγα εγώ, δεν ήταν για τον Ηρακλή ο τάδε παίχτης». Υπάρχει και η τρίτη κατηγορία ανθρώπων, παύλα φιλάθλων, που λένε πολλά για μια μεταγραφή χωρίς να μπορούν να τα στηρίξουν αυτά τα πολλά. Εγώ είμαι της πρώτης κατηγορίας. Θέλω να πιστεύω και αρκετοί από εσάς. Δηλαδή, σεβόμαστε ότι είναι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, τον στηρίζουμε, σεβόμαστε την απόφαση του προπονητή και τι κάνουμε, περιμένουμε να τον δούμε στο γήπεδο και να τον κρίνουμε όπως όλους. Και ευχόμαστε να κάνει τόσα πολλά που δεν θα χρειαστεί να πούμε τόσα πολλά καλά που δεν θα χρειαστεί να πούμε κανένα αρνητικό στοιχείο. Okay, να θυμηθούμε σε ποια κατηγορία βρίσκεται ο Ηρακλής. Αν και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε παίξει το όνομά του και όταν ο Ηρακλής ήταν στη Super League, αν αυτό λέει κάτι, τέλος πάντων, έπαιζε στην Καλυθέα, έπαιζε στα Τρίκαλα, φέτος είναι παίκτης του Ηρακλή, γι' αυτόν είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής του, στον Ηρακλή θα παίζει, τον ημίθιο θα φορά. Να τον δούμε. Καλώς ήρθε, να τον δούμε. Ο Ανδρέας Τσίπρας είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα και δεν είναι σενάριο, φήμη ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση, την οποία και θα διαβάσω.
Το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τσίπρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ανδρέας γεννήθηκε το 1993, είναι μεσοεπιθετικός, συγγνώμη, και έχει αγωνιστεί από το 2014 μέχρι το 2017 στην Καλλιθέα. 50 συμμετοχές, 4 γκολ εκεί και στα Τρίκαλα στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο με 19 συμμετοχές. Ανδρέα, σε καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του Ηρακλή με την ευχή να είσαι πάντα υγιής και να εκπληρώσεις τόσο τους προσωπικούς όσο και τους στόχους της ομάδος μας. Αυτή είναι η σημερινή ανακοίνωση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα πούμε με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Ο Ανδρέας Τσίπρας είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Γεια σας, καλησπέρα. Και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είσαι εδώ, Θεσσαλονίκη, έτσι? Ναι, ναι. Είσαι ακόμα εδώ, μάλλον, ναι. Ναι, εδώ είμαι. Φαντάζομαι πήγαν όλα κατευχήν, έχεις ανακοινωθεί ήδη, αποτελείς παίχτη του Ηρακλή, αυτής της πολύ μεγάλης ομάδος και να υποθέσω, Ανδρέα, το ζεις με το δικό σου τρόπο. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για σένα αυτή, έτσι? Έτσι είναι ακριβώς. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Βοηθήκαμε με τους ανθρώπους της ομάδας, όλα πήγανε μια χαρά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ναι, είναι μια ξεχωριστή μέρα, αλήθεια είναι. Αποτελεί, θα πω κάτι κλισέ τώρα, αλλά ίσως είναι η αλήθεια, αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για σένα ως ποδοσφαιριστής, ένα στοίχημα μεγάλο? Φυσικά είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου και πραγματικά θέλω να το ζήσω. Περιμένω πώς και πώς αυτή τη στιγμή. Κοντά είναι. Η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι τη Δευτέρα, 23 του μηνός. Δευτέρα, ναι. Θα ζήσεις και τον κόσμο σιγά-σιγά και στα φιλικά παιχνίδια μετά που θα ακολουθήσουν. Και φαντάζομαι θες πάρα πολύ να ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες οπαδοί θα είναι με το μέρος σου φέτος. Έτσι, ναι. Το ξέρω ότι ο κόσμος στηρίζει την ομάδα, την αγαπά. Είναι κάτι διαφορετικό το να είσαι Ηρακλής από ό,τι μου έχουν πει και παιδιά και περιμένω πώς και πώς, όπως σας είπα, να ξεκινήσουμε να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Με τα παιδιά, να που, είναι... Προετοιμασία. Mm-hmm. Με τα παιδιά που είναι τώρα στον Ηρακλή, είχες κάποιους συμπαίκτες στο παρελθόν, γνωρίζεις κάποιους? Είχα μόνο τον Μιχάλη, τον Γιαννίτσι. Ναι. Ήμασταν στην Καλλιθέα και στα Τρίκαλα μαζί, τον γνωρίζω πολύ καλά, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και εξαιρετικός χαρακτήρας. Μου πέτα καλύτερα για την ομάδα και δεν δυσκολεύτηκα να πάρω την αποφασή μου. Ανδρέα, το φλερτ πώς προέκυψε και αν μετά το φλερτ αυτό υπήρξε πολύς χρόνος, δηλαδή τα βρήκατε σε μια μέρα που λέμε? Τα βρήκαμε σε μια μέρα, ναι, η αλήθεια είναι. Είχαμε συζητήσεις με τον κύριο Μπαξεβάνο, με τους ανθρώπους της ομάδας. Μια αλήθεια είναι ότι όταν μου είπαν ότι θα με ήθελα στον Ηρακλή, χάρηκα πάρα πολύ. Και εννοείται και δόξα τω Θεώ ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Υπήρξε όντως φλερτ, γιατί θυμάμαι πριν 2 χρόνια είχε παίξει ρεπορταζιακά, το παίξει σε εισαγωγικά το ρήμα, ναι, το όνομά σου ναι. Για τον Ηρακλή τη Super League. Ναι, τότε δεν είχε προχωρήσει κάτι, έτσι? Ναι, ήμουν κοντά πολύ. Ναι, δεν προχώρησε κάτι. Δόξα τω Θεώ όμως προχώρησε τώρα. Αυτό έχει σημασία. Καλή αργά παρά ποτέ. Έτσι ακριβώς. Για σένα τι σημαίνει πλέον αυτό? Γιατί, ήσουν στην Καλλιθέα 4 νομίζω χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Τρία. Μετά στα Τρίκαλα, αλλά καταλαβαίνεις πλέον ότι είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα και φαντάζομαι το έχεις καταλάβει και από σήμερα, έτσι, και επικοινωνιακά και το μέγεθος του Ηρακλή που βρέθηκες με τους ανθρώπους, τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Εννοείται. Μόνο και μόνο το πρωί που, να σου πω την αλήθεια, που πάτησα το πόδι μου σε εγκαταστάσεις και πήγα στα γραφεία εκεί και μιλήσαμε, κατάλαβα το πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Ηρακλής. Από εκεί τα κατάλαβα όλα, η αλήθεια είναι. Θέλω να το ζήσω. Πραγματικά το περιμένω πώς και πώς, όπως το είπα, το έχω πει πολλές φορές, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και είναι η τιμή μου που θα μπορέσω να αγωνιστώ με τη φανέλα αυτής της ομάδας που λέγεται Ηρακλής. Με μία λέξη, ενθουσιασμός. Ναι, ενθουσιασμός ακριβώς. Όσον αφορά την δική σου παρουσία πέρυσι στα Τρίκαλα, πώς μπορείς να την χαρακτηρίσεις? Και το λέω αυτό γιατί είναι στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, το οποίο θα ξαναπαίξεις φέτος με τη φάνελα του Ηρακλή αυτή τη φορά. Ναι, εντάξει. Η Β' Εθνική, καταρχάς, ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πέρσι με τα Τρίκαλα είχαμε καλούς παίκτες, αλλά πιστεύω ότι δεν ήμασταν ομάδα. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Τα πράγματα για μένα δυστυχώς δεν πήγαν τόσο καλά, γιατί ξεκίνησα καλά, μετά έκανα ένα χειρουργείο, έβαλα ένα πλέγμα που είχα πρόβλημα στους κοιλιακούς, έμεινα έξω κάμποσο καιρό. Μετά επανήλθα και βρήκα σιγά σιγά τον εαυτό μου πάλι.
το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, αγωνιζόσουν κανονικά. Έτσι, το χειρουργείο ήταν μεσός της περίοδου. Ναι. Ήταν 27 Δεκεμβρίου έκανα το χειρουργείο και ξανά έπαιξα αρχές Μαρτίου. Ναι, έχει καιρό, έχει πολύ καιρό. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν αρκετά συχνά ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια και προκύπτει σε όλο ένα και περισσότερους. Ευτυχώς το έχει ξεπεράσει. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, και είμαι έτοιμος 100% για να αγωνιστώ για αυτή την ομάδα που λέγεται Ηρακλής. Τώρα, να σε βλέπουμε στην κορυφή, θα σε βλέπουμε πλάγια, θα σε βλέπουμε πίσω από το φορ, πού θα σε βλέπουμε? Αυτό θα το κρίνει ο προπονητής, όπου νομίζω ότι είναι καλύτερα. Θα το κρίνω προπονητής. Δεν έχει θέμα πάντως, έτσι. Και δεξί μπακ να μου πει να παίξω, θα παίξω. Καλά, αυτό εννοείται και δίνει τη θέλησή σου να το κάνεις. Απλά όσον αφορά αυτό που λέμε, έχω την τάδε θέση, μπορείς πέρα από την κορυφή να τραβηχτείς και στα πλάγια, μέσω επιθετικά. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήταν η θέση μου center for. Mm-hmm. Πάντα κυρίως αγωνιζόμουν ως extreme. Απλά υπήρχαν κάποια παιχνίδια τα οποία ο προπονητής έκανε ότι θα παίξω center for. Η θέση μου κυρίως είναι extreme. Οι περισσότεροι, να σου πω την αλήθεια, σε έχουν στο μυαλό σου για εκείνα τα δύο γκολ που έχεις πετύχει με τον Άρη, που είχε μιλήσει το Πανελλήνιο για εκείνη σου την εμφάνιση. Γι' αυτό ίσως, ξέρεις, τα γκολ τα συνδυάζει ο κόσμος εύκολα με το φορ περιοχής, ενώ πολλές φορές δεν είναι έτσι. Έτσι όπως τα λέτε, ακριβώς. Το πρόγραμμα τι λέει, φεύγεις ή παραμένεις μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας? Θα παραμείνω εδώ. Έχουμε εξετάσει με την ομάδα, εργομετρικά, αιματολογικές, τα πάντα, και τώρα πλέον τελειώσαν οι διακοπές, τα κεφάλια μέσα. Δουλειά. Και από Δευτέρα ξεκινάμε δουλειά, έτσι ακριβώς. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο χαρούμενο, να είμαστε κι εμείς χαρούμενοι και περήφανοι και να δικαιώσουμε τους ανθρώπους. Να δικαιώσω και αυτούς τους ανθρώπους που με φέρανε στην ομάδα. Ξέρεις, μιας και το αναφέρεις, μόνο και μόνο που μιλάμε για τον Ηρακλή, καταλαβαίνεις ότι το να κάνεις πρωταθλητισμό είναι... Είμαστε όλοι καταδικασμένοι να μιλάμε γι' αυτό, και πόσο μάλλον εσείς να μπαίνετε κάθε φορά για την νίκη. Εννοείται αυτό. Σε αγχώνει καθόλου ή όχι? Ή σε ευχαριστεί από την άλλη? Δεν με αγχώνει, ίσα ίσα μου δίνει ένα κίνητρο παραπάνω αυτό. Δεν με αγχώνει. Ίσα αυτό το έδειξε και πέρσι, πιστεύω, ο Ηρακλής. Γιατί καλώς κακώς η τρίτη εθνική είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι τρίτη εθνική είναι χαμηλό το επίπεδο κλπ. Αλλά και είδαμε ότι πέρσι Οκτώβρη μήνα έφτιαξε την ομάδα και η ομάδα βγήκε πρώτη, πήρε πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Τι θα, με την εμπειρία που έχεις αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, αν και δεν είσαι τόσο μεγάλος, αλλά έχεις μια εμπειρία της κατηγορίας, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να κάνεις πραγματικό πρωταθλητισμό, να πεις πάω να ανέβω? Πέρα από ρόστερ, μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Να έχει καλό κλίμα η ομάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο βασικό, πιστεύω. Το να είμαστε καλά μεταξύ μας, και αυτό που μου είπε ο Γιάννητσης που μίλησα μαζί του κιόλας, αυτό που μου είπε είναι ότι το κλίμα είναι εκπληκτικό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτό που μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή έχουν ένα πλάνο. Δηλαδή δεν είναι ότι π.χ. διώξανε 17 παίχτες και θα πάρουν 20 παίχτες. Καταλάβατε τι σας λέω? Έχει μείνει ένας σταθερός κορμός, ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Και ο προπονητής που παραμένει και ξέρει την ομάδα, φυσικά, βέβαια. Και ο προπονητής φυσικά, που ίσα ίσα θέλω να τον ευχαριστήσω κιόλας, και που μιλήσαμε κιόλας και με έφερε στην ομάδα. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Είναι κάτι ιδιαίτερο για κάποιον παίχτη να μαθαίνει ότι είναι επιλογή προπονητή, έτσι? Αποκλειστική, σε εισαγωγικά, η λέξη. Ναι, εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με όλους τους ανθρώπους, μίλησα και με τον προπονητή. Ο τρόπος προσέγγισης όλων των ανθρώπων στην ομάδα με τράβηξε πάρα πολύ. Και όπως σου είπα, δεν ήταν καθόλου δύσκολη η απόφασή μου να έρθω σε αυτήν την τόσο μεγάλη ομάδα. Ωραία. Εύχομαι αυτός ο ενθουσιασμός σου να μετατρέπεται σε γκολ και νίκες κάθε εβδομάδα, ή να δημιουργείς γκολ, και αυτό δεν μας χαλάει καθόλου, και η ασίστ μέσα στο ποδόσφαιρο είναι. Να είσαι γερός. Να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Ωραία. Για να έχουμε όλα τα παιδιά, όλη την ομάδα, και όλα θα πάνε καλά. Και από κοντά τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά. Άνθρωπο. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Ανδρέα Τσίπρα. Θα μ' ακούνε τώρα οι γονείς μου, θα πούν το παιδί μας πήρε συνέντευξη από τον Τσίπρα. Ευτυχώς πήρα από τον Ανδρέα Τσίπρα και κανέναν άλλον. Ναι, δεν θα ήθελα κάποιον άλλον να πάρω συνέντευξη. Από τον Ανδρέα Τσίπρα, κάθε μέρα να μιλάω μαζί του, κανένα πρόβλημα. Μακάρι το παλικάρι να είναι γερό πάνω απ' όλα και να μπορέσει είτε να σκοράρει είτε να δημιουργεί. Πάντως, επειδή πολλοί ασχολούθηκαν σήμερα με τα νούμερά του, δεν είναι φορ περιοχής. Μας το είπε και ο ίδιος.
δεν είναι ο παίχτης που θα πάρει για παράδειγμα τη θέση του Ρόβα και θα παίζει εκεί. Είναι παίχτης που παίζει μεσοεπιθετικά. Μπορεί να παίξει στις μπάντες, στα άκρα, μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ, αλλά κυρίως είναι εξτρέμ, όπως μας είπε ο ίδιος. Γι' αυτό ας μην παρασυρωμαστε τόσο από το νούμερα, ας το δούμε τον παίχτη στον αγωνιστικό χώρο. Έχει σημασία αυτό που μας είπε, ότι πέρυσι η χρονιά δεν πήγε τόσο καλά για αυτόν, γιατί είχε τραυματισμό και η κοιλιακή είναι δύσκολη περίπτωση. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Έμεινε έξω από Δεκέμβριο ως Μάρτιο. Από το Μάρτιο βέβαια έπαιξε 2 μήνες πόσο ακολούθησε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Είναι υγιής και αυτό μετράει και μακάρι να μπορέσει να προσφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Μην τρελαίνεστε τόσο πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από ποδοσφαιριστές που ήρθαν με ονόματα βιογραφικά και δεν έκαναν τίποτα και από ποδοσφαιριστές που ήρθαν χωρίς βιογραφικά και ονόματα και έκαναν πολλά. Πάρα πολλά. Θα πω ένα παράδειγμα, απλό. Αν και τον Τσίπρα το γνωρίζουμε πέρα από το επίθετο που έχει. Εντάξει, κυρίως εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη, τα 2 γκολ που πέτυχε, αλλά με την παρουσία του στην Καλυθέα 3 χρόνια που ήταν στη Β' Εθνική. Ήταν ένα όνομα που τον ήξερες ως παίχτη. Υπήρχαν περιπτώσεις στον Ηρακλή, ειδικά στη Β' Εθνική με Μυροφορίδη, που ήρθαν τότε παιδιά που πραγματικά δεν υπήρχαν στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Να σας θυμίσω τον Σαραμαντά από τον Πανηλιακό. Τι έκανε μετά ο Σαραμαντάς? Όταν είπα εγώ στην ώρα για μπλε για πρώτη φορά, όταν είχα δώσει την είδηση ο Γιώργος Σαραμαντάς στον Ηρακλή, το τι είχα ακούσει εκείνη την ημέρα δεν λέγεται. Και δεν το λέω αυτό για να πω ότι ο Τσίπρας είναι παιχταράς και θα βάλει 30 γκολ και θα πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο και το Champions League. Προς Θεού, απλά το λέω για να θυμόμαστε κάποια πράγματα και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Να τα κρίνουμε όλα εφόσον τα έχουμε δει. Εμείς αυτό το παιδί δεν το έχουμε δει ακόμα. Ας το δούμε πρώτα να παίζει, τι θα κάνει, τι χρόνο συμμετοχής θα έχει, θα προσφέρει, δεν θα προσφέρει και μετά μπορούμε να τον κρίνουμε. Ή τον Παύλο τον Κυριακίδη που είχε έρθει από τη Ζάκυνθο. Ή τον Γκάσο, ή να μην συνεχίσω να λέω, εκείνη τη Φουρνιά που είχαν έρθει με Μυροφορίδη. Και τότε ο Ηρακλής, αν θυμάστε, στη Β' Εθνική είχε απαγόρευση μεταγραφών και ανέβηκε όμως μαζί με την ΑΕΚ. Και εύκολα. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Από την άλλη, υπάρχουν και χαρακτηριστικά παραδείγματα παιχταράδων σε ονόματα που ήρθαν και δεν ακούμπησαν. Α, θυμήθηκα ένα τώρα. Ο Νουάτσι. Θυμάσαι, Μίτσο, τον Νουάτσι. Χαμός με τα γραφάρα εδώ, είχε γίνει πανηγύρι. Τι έκανε? Τίποτα. Αναρωτιόμαστε αν ήταν αυτός ή ο ξαδερφός του. Η ομάδα ανέβηκε? Όχι. Ενώ με το Σαραμαντά που δεν ξέραμε, που έπαιζε στον Πανηλιακό, η ομάδα ανέβηκε τρένο. Είναι το ποδόσφαιρο τέτοιο που ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις. Καλησπέρα στο φίλο, τον Μπάμπη. Εγώ θα ξανακάνω το παράπονο στον Μπάμπη, γιατί δεν μου έχει στείλει φωτογραφία από το Κιανόλευκο Μιανμάρ εκεί στην Ταϊλάνδη, να δω πώς είναι. Έμεινε, λέει, ελεύθερος ο Γροντής. Πιστεύεις θα μπορούσε να βοηθήσει? Τι να σου πω, Μπάμπη μου, θα σε στεναχωρήσω πάλι, γιατί οι απαντήσεις μου δεν είναι τόσο αυτό που θέλετε να ακούσετε, αλλά δεν είμαι προπονητής. Ο προπονητής θα αποφασίσει για τον Γροντή και το Χ Γροντή, αν είναι καλός ή όχι. Ο Γροντής στον Ηρακλή της Super League μια χαρά βοήθησε σε αρκετά παιχνίδια. Αυτό μπορώ να σου πω και νομίζω το είχαμε δει πολύ. Θέλουμε, λέει, Χαρίλαο. Το Χαρίλαο, πρώτο Θεός, θα τον έχουμε αύριο κοντά μας εδώ τηλεφωνικά για το δικό του καθιερωμένο σχόλιο. Καλησπέριζω το φίλο το Γιάννη που λέει: Καλησπέρα, Τζόρτζ. Βαρέθηκα με το μπάσκετ. Πάμε λίγο βόλεϊ. Ζαΐμις, Κανέλος, Ευγενίδης παραμένουν. Τον Κανέλο πού το θυμήθηκες, ρε Θηρίο? Ο Κανέλος δεν πήρε χρόνο συμμετοχή στην Α1. Έκανε και ένα χειρουργείο πρόσφατα. Ο Κανέλος έπαιζε μόνο στην εφηβική ομάδα.
ο Ιάσον Κανέλος. Για τον Ευγενίδη τι να σου πω, χθες αποκτήθηκε, θα τον ακούσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, ο Γιώργος Τερζόγλου, επίσης από τη Χάνθ, όπως και ο Ευγενίδης ήρθε από τη Χάνθ της Α2. Προφανώς και ο Τερζόγλου θα είναι ο δεύτερος πασαδόρος πίσω από τον από τον Μπρουσάλη. Τώρα για τον Ζαΐμι νομίζω παραμένει, νεαρός είναι, δεν είχε χρόνο συμμετοχής. Είναι τρεις περιπτώσεις πάντως που μου λες που δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα και από τους τρεις που ανέφερες ο Κανέλος δεν έπαιξε ποτέ. Ο Ευγενίδης πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής, ο Ζαΐμις και αυτός δεν είχε αγωνιστεί. Οι απορίες σου είναι ωραίες, δε Ζηγιανάρα, είναι ωραίες. Για να μην αγχώνεσαι πάντως, ο Ηρακλής θα πάει από ό,τι φαίνεται για ακόμα έναν Έλληνα κεντρικό που έχει φορέσει και τη φανέλα του Ηρακλή και από εκεί και πέρα θα κινηθεί για ξένο ακραίο. Και αν είναι ο ξένος ακραίος ο οποίος έχω πληροφορηθεί, τότε μιλάμε για ωραία πράγματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα με Προύσαλη, με Αρμενάκη, με Σωτηρή, με Μπαμπαλιούτα που περιμένουμε την ανακοίνωση, με αδέρφια Μούχλια, με Τζιουμάκα, με Ντίνα, με Τεζόγλου που ανακοινώθηκε χθες, με όλους τους υπόλοιπους και με τις προσθήκες που θα γίνουν στο κέντρο, αλλά και όσον αφορά τη θέση του ακραίου, επαναλαμβάνω πιθανότητα με ξένο. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Ο Ηλίας γράφει, Γιώργο Μυροφορίδης έκλεισε, οι επιλογές παικτών είναι δικές του. Από ό,τι σήμερα μας ενημέρωσαν, η επιλογή του Ανδρέα Τσίπρα είναι του Σπύρου Μπαξεβάν, του προπονητή της ομάδος. Αυτό είπε και ο ίδιος ο Τσίπρας, φίλε μου Ηλία, πριν από λίγο εδώ που τον φιλεξονήσαμε. Ο Μυροφορίδης όχι, δεν έχει κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει γίνει τίποτα από τα δύο. Από την προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε μεταφέρει για την τελευταία χρονικά συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή τον ανθρώπο του Ηρακλή και του Μυροφορίδη. Πάρα πολύ καλό το κλίμα. Θέλουν και οι δύο, θετικός ο Μυροφορίδης, θετικός ο Ηρακλής, αλλά στην ερώτηση που έθεσε ο Παύλος ο Μυροφορίδης προς τους ανθρώπους της διοίκησης για το budget και το τι λεφτά θα έχει στη διάθεσή του να διαχειριστεί, λέω ένα παράδειγμα, δώστε μου 100.000 ευρώ για να φέρω παίκτες να κάνω ομάδα, δεν πήρε σαφέστατη απάντηση. Και όσο δεν παίρνει σαφέστατη απάντηση για το budget και το τι λεφτά θα έχει να διαχειριστεί, τόσο δεν κλείνει και δεν ανακοινώνεται. Η επιθυμία υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχει προχωρήσει σε γάμο, έτσι. Δεν έχουμε οριστική συμφωνία, δεν έχουμε ανακοίνωση. Και μιας και το αναφέρεις, δεν έχει αναλάβει. Για να αναλάβει ο Παύλος ο Μυροφορίδης, μου το μετέφερε και σε μένα 2-3 φορές που μιλήσαμε εκτός αέρα, που είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία το πρόσφατο χρονικό διάστημα. Αν δεν έχω ένα συγκεκριμένο budget στα χέρια μου για να δουλέψω, πώς θα δουλέψω? Και είναι μια εύλογη απορία του. Ναι φίλε Γιάννη, ναι αυτός είναι, απλά περιμένω, το ξέρεις, ακούς πολλά χρόνια την εκπομπή, θέλω να μας προλαβαίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και μετά να λέμε ονόματα, δεν με απασχολούν οι αποκλειστικότητες ή όλα αυτά. Με απασχολεί να έρχεται ένας παίχτης, να μην τον κάνουμε σύριαλ, να λέμε κάθε μέρα το όνομά του. Τι ωραία σήμερα, με σημεράκι έσκασε του Τσίπρα, ξαφνικά, μπαμ μπαμ. Έτσι γίνεται να γίνονται όλα. Μακάρι. Να μην λέμε, φαντάζεστε να σας έλεγα εγώ κάθε εβδομάδα, σήμερα θα κλείσω Τσίπρας, αύριο θα κλείσω Τσίπρας και ήρθε στα γραφεία και δεν ήρθε στα γραφεία και θα τα βρούνε και δεν θα τα βρούνε και το ένα και το άλλο και μια εβδομάδα να σας πρίζω το έντερο ή το άντερο που λέει και ένας φίλος μου με τον Τσίπρα. Τι ωραίο σήμερα. Τσαπ, κατευθείαν. Ανακοίνωση, αυτό είναι. Η Νατάσα γράφει, Γιώργο, καλησπέρα. Θετικό ότι ξεκίνησαν οι μεταγραφές. Νέο παιδί είναι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι επιθετικός, αλλά μεσοεπιθετικός. Μα ποτέ δεν ήταν, Νατάσα μου, επιθετικός. Γι' αυτό λέω, μη παρασύρεστε από τα νούμερα. Το ότι έβαλε 2 γκολ στον Άρη δεν σημαίνει ότι τα έβαλε ως φορ ή τα άλλα γκολ που έβαλε με Καλυθέα. Το είπε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Εξτρέμ είναι κυρίως. Και θα παίξει όπου τον χρειαστεί ο προπονητής του. Αν παίκτες επιλέγει ο προπονητής, τότε προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον Μυροφορίδη. Δεν γίνεται να παίρνει παίκτες ο προπονητής και μετά να αναλάβει ο Μυροφορίδης να κάνει τι. Από την άλλη, φίλε μου Κώστα, καλησπέρα στον Κώστα που μου γράφει αυτό το μήνυμα, δεν μπορεί ο προπονητής να περιμένει
το πότε θα έρθει ο Μυροφορίδης όμως, έτσι. Πρέπει να γίνουν και μεταγραφές. Γιατί ο Μυροφορίδης μπορεί να έρθει σε δύο εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες η ομάδα θα πάει στα 3-5 πηγάδια. Όσο κολλησιεργεί το θέμα Μυροφορίδη, πρέπει να προχωρήσει η ομάδα. Και θέλω να είμαι προσεκτικός σε αυτό που λέω. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει ανακοινωθεί ο Μυροφορίδης. Αν είχε κλείσει και αν είχε ανακοινωθεί, θα το ξέρατε, θα διαβάζαμε ήδη την ανακοίνωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτό η ομάδα δεν θα ενισχυθεί μεταγραφικά, όπως και ενισχύθηκε σήμερα με τον Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε Μιτσάρα σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην Ωραγιαβλέ στο Λίμπερο 107,4 FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 έχουμε και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr. Ακόμα ένα mail ήρθε σήμερα, πουλάει ο Ανδρέας, ο Τσίπρας. Ο φίλος μου ο Χάρης, αδερφικός μου φίλος, μου γράφει ότι θα κάνεις και συνέντευξη στον Τσίπρα, άρε μεγαλεία. Το πάμε. Εντάξει. Μακάρι να μας αναγκάσει, μακάρι Χάρη, να μας αναγκάσει στις περιγραφές να φωνάζουμε Τσίπρας στο γκολ. Και σε assist, έτσι, γιατί επαναλαμβάνουμε το παιδί, extreme είναι κυρίως, δεν θα παίζει φορ περιοχής, δεν θα παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τσίπρας θα δίνει στο Ρόβα και ο Ρόβας θα την καρφώνει την μπάλα. Μη σας φάνει παράξενο, αν και αύριο είναι μέρα μεταγραφών, αν και σήμερα προκύψει κάτι, ως αργά το βράδυ. Ξεκίνησε σήμερα ο Ηρακλής και όπου υπάρχει αρχή υπάρχει και συνέχεια. Θα συνεχιστεί όλο αυτό με τις μεταγραφές, το ξαναλέω. Πρέπει να γίνουν, άσχετα με το πώς θα καταλήξει η υπόθεση Μυροφορίδη στον Ηρακλή, το αν θα ανακοινωθεί ή όχι τις επόμενες μέρες ή καθόλου. Φυσικά όλοι θα θέλαμε να υπάρξει αυτή η προοπτική, γιατί ξέρουμε τον Μυροφορίδη πάρα πολύ καλά, ξέρουμε τον τρόπο που δουλεύει, ξέρουμε πώς κινείται στο χώρο, ειδικά της, συγγνώμη, δεύτερης εθνικής κατηγορίας, και το τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή θα θέλαν πάρα πολύ να συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ηρακλή. Είτε ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στο πρόσφατο παρελθόν στον Ηρακλή, είτε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει καθόλου, αλλά ξέρουν ότι για αυτούς ο Ηρακλής είναι μια σπουδαία προοπτική. Φίλε μου Γιάννη που με ρωτάς για τους τρεις, Ρεβιθόπουλο, Κυριακίδη και Παναγιωτούδη, θα δούμε. Θα δούμε γιατί είναι και το θέμα της δράμας, όχι και, είναι το θέμα της δράμας βασικά, το τι θα αποφασίσουν από εκεί. Είναι ποδοσφαιριστές που ο Ηρακλής τους θέλει, από εκεί και πέρα δεν έχουμε, όχι, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Συνήθως τις εξελίξεις από αυτήν εδώ την εκπομπή τις ακούτε μέσω ανακοινώσεων, γιατί θέλουμε να είμαστε σωστοί, θέλουμε να είμαστε τυπικοί, δεν θέλουμε να σας τρελαίνουμε. Όταν υπάρχει μια συμφωνία την καταγράφουμε, αλλά ακόμα περισσότερο θέλουμε να καταγράφουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Για παράδειγμα στο μπάσκετ που έχει κουράσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί κάθε μέρα λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, έχουμε συμφωνίες. Το έλεγα και χθες. Και από ό,τι φαίνεται θα τα πούμε και αύριο με τον Χαρίλο τα ίδια. Όπως τα ίδια λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα και την προπροπροηγούμενη εβδομάδα. Πόσα προ πρέπει να βάλω δεν ξέρω. Υπάρχει συμφωνία με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Έχουν υπογράψει. Τι ξέρετε την απάντηση. Με τον Τζάμι έχουν υπογράψει. Με τον Ματαλόν έχουν υπογράψει. Με τον Σιγκούνα έχουν υπογράψει. Με τον Αθανασούλα, με τον Κακαρούδη. Με όλους αυτούς υπάρχει συμφωνία. Προφορική όμως. Δεν έχουν πέσει υπογραφές. Και από τη στιγμή που δεν έχουν πέσει υπογραφές, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Κάθε μέρα να κουράζουμε. Έχουμε πει πιο πολλές φορές τη λέξη Ματαλόν και τους υπόλοιπους από κάθε τι άλλο το τελευταίο μήνα. Προτιμώ αυτό που έγινε με τον Τσίπρα. Δεν το συζητάμε. Χωρίς να ακουστεί καθόλου. Μπαμ σήμερα. Τέλος. Ανακοίνωση. Έτσι πρέπει να γίνεται. Κανονικά. Αλλά δεν υπάρχει το κανονικά. Ειδικά στον Ηρακλή. Ταλαιπωρούμαστε πολύ σε αυτό. Και σε αυτό και με αυτό μάλλον. Oh, father, I'm before him.
Τώρα για τα της συνάντησης με τον υφυπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, θα ξαναπώ αυτό που είπα χθες. Καλό το κλίμα, όπως μεταφέρεται από τους ανθρώπους του Ηρακλή, καλά τα χαμόγελα, καλές οι συναντήσεις, καλές οι επαφές, καλές οι συμφωνίες, καλές οι ατάκες, θα δώσω λύσεις, αλλά καταλαβαίνετε από το τόνο της φωνής μου ότι θα βάλω και ένα αλλά. Γιατί πάντα σε αυτή τη ζωή υπάρχει ένα αλλά και το αλλά εδώ είναι, αλλά να τα δούμε όλα στις πράξεις. Να τα δούμε όλα σε πράξεις. Και αυτό το λύσεις με ποιο τρόπο θα γίνει. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει με κάποιο είδους χορηγιών που θα μπορέσει ο Ηρακλής έτσι να νιώσει άνετος όσον αφορά τα χρέη, να μην έχει να ασχολείται με αυτά, αν πάει αντισταθμιστικά το πράγμα. Ξέρω εγώ πόσα είναι τα χρέη, τόσα, να φέρουμε ένα ποσό που να αγγίζει αυτά και να πάμε παρακάτω. Να γίνει όμως. Να γίνει. Όταν γίνει, γιατί να είμαστε εδώ, να είμαστε, να πούμε ότι έγινε και καλώς έγινε. Προς το παρόν είμαστε στο καλό κλίμα και στις λύσεις που δεσμεύτηκε ο Υπουργός να δώσει. Όπως περιμένουμε και τη λύση της τροπολογίας κατά το Σεπτέμβρη, για το μεγάλο θέμα που δεν είναι άλλο από τον Γυμναστικό Σύλλογο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, προχωράμε. Σχεδόν σε κάθε εκπομπή, επειδή οι ανακοινώσεις έρχονται η μία πίσω από την άλλη, έχουμε πολύ βόλεϊ και με χαρά έχουμε πολύ βόλεϊ εδώ στην ώρα για μπλε. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα συνέντευξη, καθώς εχθές ακολούθησε ακόμα μία μεταγραφική κίνηση, αυτή τη φορά με τον Γιώργο Τερζόγλου που προέρχεται από την Χάνθ Πασαδόρος και είναι πλέον στην γραμμή μας. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Γεια σας, γεια σας. Χάρηκα. Τώρα να κάνω αυτή την ερώτηση που κάνουμε συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι και είναι λίγο κλισέ το ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα. Πώς νιώθεις για αυτή την εξέλιξη στη δική σου καριέρα, πολύ μικρό σε ηλικία και έχει τη μεγάλη προοπτική του Ηρακλή μπροστά σου. Πολύ χαρούμενος. Αρκετά ενθουσιασμένος έχω να πω που όχι απλά βρίσκομαι στη μεγάλη κατηγορία επιτέλους μετά από καιρό, αλλά βρίσκομαι και στην ομάδα συγκεκριμένα του Ηρακλή, που είναι μια ομάδα ιστορική, με μεγάλες επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη και με ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α1 τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Που θέλει να ξαναγίνει πρωταγωνιστής, γιατί που θέλει, μάλλον, ναι, οι 15 τίτλοι είναι μεγάλη υπόθεση, τα 5 Final Four και οι 3 τελική Champions League, και αυτή, Γιώργο, είναι, δεν το συζητάμε, σπουδαία υπόθεση. Και ακριβώς. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που έχει ο Ηρακλής στην βαριά του φανέλα του βόλεϊ θα αρχίσουν και σένα σιγά σιγά να σε βαραίνουν, με την καλή την έννοια, έτσι, ότι φοράς αυτή τη φανέλα που έχει τόσα, που κουβαλάει τόσα πάνω της. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήμουνα σε κάποια ομάδα τόσο ιστορική και τόσο δυνατή, ας το πω, όπως ο Ηρακλής. Δεν νομίζω να αγχωθώ. Ίσως αυτό θα μου δώσει κίνητρο για να τα δώσω όλα για τη φανέλα και την ομάδα. Και να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου για το κάτι παραπάνω για τη φετινή χρονιά. Είδαμε πρόσφατα το παράδειγμα του Παναγίου του Ευγενίδη που έχετε περίπου την ίδια πορεία, δηλαδή από τη Χάνθ στον Ηρακλή. Και ανταποκρίθηκε με το παραπάνω, βοήθησε όσο χρειάστηκε την ομάδα, γιατί όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά στη θέση σου ο Κώσος Προύσαλης έχει έναν ηγετικό ρόλο ως αρχηγός στην ομάδα. Και θέλω να είναι συνδυαστική η ερώτησή μου, δηλαδή από την Α2 το βήμα προς την Α1 το πώς το διαχειρίζεσαι. Και δεύτερον, όταν έχεις έναν τέτοιο συμπαίκτη όπως είναι ο Προύσαλης, το πόσο πολύ σημαντικό είναι για σένα αυτό, στη θέση που παίζεις, έτσι. Καταρχάς, όπως κάθε παίκτης, όποιος και ανέβαινε μια κατηγορία θα ήταν χαρούμενος, πόσο μάλλον σε μια επαγγελματική κατηγορία, που αυτός ήταν ο στόχος μου εδώ και χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μπορέσω κάποια στιγμή να φτάσω εδώ. Το ήθελα πολύ, να αποδείξω και ότι μπορώ να παίξω, ή μάλλον να δοκιμαστώ τουλάχιστον. Και για το δεύτερο κομμάτι, για τον Προύσαλη, δεν το συζητώ. Είναι σαν να έχω έναν δεύτερο προπονητή ταυτόχρονα στην ίδια ομάδα, εκτός από τον κύριο Ορφανό. Να έχω και ένα πασαδόρο τέτοιας κλάσης, να μπορώ να βλέπω καθημερινά πράγματα από αυτόν που άλλοι δεν θα έχουν ποτέ τέτοια ευκαιρία. Πιστεύω είμαι διπλά τυχερός που βρίσκομαι στην ομάδα του Ηρακλή.
Και μέσα στον ενθουσιασμό προσθέτουμε και κάτι ακόμα. Υπάρχει και η Ευρώπη. Θα ταξιδέψεις, θα παίξεις στην Ευρώπη, θα είναι και αυτό για σένα ένα όνειρο μπροστά σου. Ναι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, μόνο αν κάτσει και τα συγκρίνει κάποιος τα παιχνίδια που έπαιξα την προηγούμενη χρονιά και αυτά που πρόκειται να παίξω φέτος, δεν υπάρχει όχι σύγκριση και δεν ξέρω, καταλαβαίνεις. Από μόνα τους αυτά είναι αρκετά για να σε ικανοποιούν, αλλά φαντάζομαι θα ήθελες να πετύχεις και πράγματα, να πετύχετε πράγματα με την ομάδα, έτσι, με παρακαταθήκη τον τελικό κυπέλου πέρυσι, την τετράδα στο πρωτάθλημα, την Ευρώπη πλέον που έχετε μπροστά σας, να τα ζήσετε όλα αυτά. Πιστεύω η ομάδα έχει τις ικανότητες να φτάσει εκεί που έφτασε και πέρυσι και ακόμη παραπάνω και, όχι, και γιατί όχι μάλλον στην απόκτηση κάποιου τίτλου. Υπάρχουν. Νομίζω θα συμμετέχει η ομάδα και στο League Cup. Βεβαίως. Ναι. Έχει προκύψει ήδη από χθες και όμιλος με ΠΑΟΚ, Εθνικό Αλεξανδρούπολης και Κομωτινή, ώστε να προκριθεί στην επόμενη φάση. Είναι μπροστά σας όλα και είναι στα χέρια σας όλα για να τα διεκδικήσετε. Σου εύχομαι να είσαι υγιής, να έχεις μια καλή προετοιμασία με την ομάδα. Να είσαι καλά. Να ζήσεις το όνειρό σου, γιατί όπως ακούω είσαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ναι, και το περίμενα πώς και πώς. Και μακάρι να έρθουν όλα όπως τα ονείρευεσαι. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είσαι πολύ καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Τερζόγλου, τον νέο πασαδόρο του Ηρακλή, ο οποίος θα αγωνίζεται πίσω φυσικά από τον Κώστα Προύσαλη και θα προσπαθεί, νέο παιδί, να όποτε του δίνεται η ευκαιρία, ακόμα και για σέρβις που λέει ο λόγος που θα μπαίνει, ή όποτε χρειαστεί, γιατί μην ξεχνάμε, αθλητισμός είναι όλα μπορούν να συμβούν. Πέρυσι και ο Ευγενίδης και ο Σκαλατίδης χρειάστηκε και πήραν και παιχνίδια, βοήθησαν όταν ο Κώστας, ο Προύσαλης, είχε πρόβλημα τραυματισμού. Να είναι πανέτοιμος στην δωδεκάδα να προσφέρει. Ακούσατε πόσο ενθουσιασμένος είναι. Με δύο ενθουσιασμένους αθλητές μιλήσαμε σήμερα. Τον Ανδρέα Τσίπρα στο ποδόσφαιρο και τον Γιώργο Τερζόγλου στο βόλεϊ. Νεαρά παιδιά και τα δύο, με φιλοδοξίες. Και πραγματικά ας μπούμε λίγο στη θέση τους. Ειδικά στη θέση του Τερζόγλου που πέρυσι έπαιζε στην Α2 με τη Χανστ. Και ξαφνικά Ηρακλής, Α1... Κύπελο, League Cup, Ευρώπη, Μπενφίκα, θα συμπληρώσω. Όλα αυτά είναι ένα όνειρο. Και όταν μπορεί κάποιος και το ζει, είναι ό,τι καλύτερο. Το βόλεϊ του Ηρακλή που έβγαλε και μια ευχαριστήρια επιστολή. Αξιότιμη κύριε του ΔΣΣΜΑ ΑΣΑ Εύρω Σουφλίου, το ΤΑΕ Ηρακλής εκ μέρους του Προέδρου και της Διοίκησης με την παρούσα ανακοίνωση επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τη διοίκηση της ομάδας Εύρω Σουφλίου και το προπονητικό team για τη σύναψη της συμφωνίας και την παραχώρηση του νεαρού διεθνή αθλητή Δημήτρη Μούχλια προς το τμήμα και το σύλλογό μας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2018-2019. Η άψογη συνεργασία, η αμεσότητα και η βέλτιστη εξυπηρέτηση ως προς την ομάδα μας δρούν ως αρρωγή στην άριστη ολοκλήρωση του έργου μας. Ευχαριστούμε που στηρίζετε όλες μας τις προσπάθειες, με εκτίμηση ο πρόεδρος Πρόδρομος Καλαϊτζίδης. Ο Δημήτρης Μούχλιας που έχει ανακοινωθεί εδώ και μέρες από τον Ηρακλή. Σας ξαναλέω ότι στο βόλι περιμένουμε ακόμα ένα κεντρικό, κατά πάσα πιθανότητα Έλληνα, και έναν ξένο ακραίο όσον αφορά τους αθλητές που θα είναι βασικούς στην εξάδα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Τζορτζ, θύμισε μας, μου γράφει σε παρακαλώ τους αντιπάλους στο Challenge Cup και ημερομηνίες. Τώρα το ημερομηνίες, Μίτσε, είναι πάνω κάτω. Είναι τέλη Νοεμβρίου το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Αρχές Δεκεμβρίου, νομίζω το Αγίου Νικολάου, πρέπει να είναι το μάτς στη Μίκρα. Αλλά αυτά είναι ξέρεις. Μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω, δεν έχουν καταλήξει ακόμα. Τώρα για τους αντιπάλους, ο Ηρακλής θα παίξει, πέρασε την πρώτη φάση bye. Υπάρχουν άλλες ομάδες που παίζουν, θα παίξουν πιο μπροστά από τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή τον έβαλαν, η κλήρωση τον ευνόησε να προκριθεί χωρίς αγώνα στους 32. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπενφίκα Πάφος. Λογικά η Μπενφίκα θα αποκλείσει την ομάδα από την Κύπρο. Πρώτο μάτς στη Λισαβόνα. Δεύτερο μάτς στην καυτή Μίκρα για την πρόκριση. Εφόσον η ομάδα τα καταφέρει, θα αντιμετωπίσει μετά μία ομάδα από τη Ρουμανία. Είτε είναι η Κλούζ είτε είναι η Στεάουα. Θα παίξουν μεταξύ τους. Και αν περάσει και το εμπόδιο το ρουμάνικο, τότε θα έχει μπροστά του τη Λοκομοτίβ Μπέλγκοροντ.
Και αν περάσει και τη Λοκομοτίβ Μπέλγκορντ θα πάει στα ημιτελικά. Το πήγαμε λίγο μακριά, αλλά το έχω ξαναπεί αρκετές φορές ότι αυτοί οι Ρώσοι της Μπέλγκορντ μη δούνε Ηράκλη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τσούπε εκεί, εκεί από πίσω, κανονικά. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ αυτά που έχουμε ζήσει με το συγκεκριμένο αντίπαλο και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Ρώμη με ματσάρες. Με νικητή τον Ηρακλή βέβαια και τις δύο φορές στο tie break με 3-2 και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο, με πρώτο χρόνο δηλαδή. Πρώτο χρόνο Κράβαρη και εδώ, πρώτο χρόνο Χοφ στη Ρώμη. Απίστευτα παιχνίδια. Η Μπέλγκορντ μπορεί να μας περιμένει και φέτος αν θέλει με το καλό. Η Μπενφίκα βέβαια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Και δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Αλλά ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής και στην Ευρώπη ειδικά έχει μέταλλο, έχει φανέλα, δεν το συζητάμε. Έχει πολλά, έχει και τον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι καλό ότι το δεύτερο μάτς είναι εδώ, αρχές Δεκεμβρίου. Και με ένα καλό αποτέλεσμα στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, που το καλό αποτέλεσμα, ξέρετε, στο βόλεϊ παίζουν ρόλο και οι πόντοι, παίζουν ρόλο τα σετ. Δεν είναι μόνο η νίκη, πολλά μπορούν να συμβούν και στα δύο παιχνίδια. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε, αλλά είναι ωραίο να ονειρευόμαστε, να σκεφτόμαστε, να κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Και Δημήτρη μου, το μήνυμά σου ήταν καταλυτικό, έτσι λίγο να ταξιδέψουμε. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά για την ομάδα που θα έχει τα ταξίδια της στο Challenge Cup. Ξαναλέω, Μπενφίκα ή Πάφος, μετά με Ρουμάνους και μετά με Μπέλγκορντ. Για να υπάρχουν βέβαια αυτά τα μετά, πρέπει ο Ηρακλής να προκρίνεται στις επόμενες φάσεις. Για το League Cup, να το πούμε ξανά, που είναι, το είχα εδώ. Ναι. Δεν έγινε κλήρωση, το ανέφερα χθες το βράδυ. Έχει γίνει στον όμιλο του Ηρακλή. Για να αποφευθούν οι μετακινήσεις έχει γίνει ορισμός. Δηλαδή έχουν τοποθετήσει τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και την ΑΕΚ Κομοτηνής στον ίδιο όμιλο στον πρώτο. Ο δεύτερος και ο τρίτος όμιλος προέκυψε κατόπιν κλήρωσης. Ολυμπιακός, Φοίνικας Σύρου και Φυσιά Παμβοχαϊκός στο Β' όμιλο. Στον τρίτο όμιλο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ηρακλής Χαλκίδας. Είναι 11 οι ομάδες πλέον στην Α1. Πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Δεν θα καλυφθεί τελικά το κενό του Εθνικού. Απόφαση από το χθεσινό Συμβούλιο της Λίγκας. Οπότε θα έχουμε και ρεπό όσον αφορά την ανδρική ομάδα, τις ομάδες μάλλον στην Α1 ανδρών. Θα περάσουν οι πρώτοι του κάθε ομίλου και οι δεύτεροι του πρώτου και του δεύτερου. Για να προκύψουν οι ομάδες που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Τι είπα, η δεύτερη, ο καλύτερος δεύτερος. Γιατί αλλιώς θα βγαίνουν 5 ομάδες. Ο πρώτος του πρώτου ομίλου, ο πρώτος του δεύτερου ομίλου, ο πρώτος του τρίτου ομίλου και ο δεύτερος καλύτερος από τον πρώτο και το δεύτερο όμιλο. Έχει φυσικά πιθανότητες ο Ηρακλής να τα καταφέρει και να προκριθεί στα ημιτελικά στο Final Four του League Cup. Έχει ανακοινωθεί και ο Μπαμπαλιούτας και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα όσον αφορά τους έμπειρους. Δεν είναι κερασάκι στην τούρτα γιατί έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για τις μεταγραφές. Ο Μπαμπαλιούτας, ο οποίος στα 46 του χρόνια παρακαλώ, ανακοινώθηκε, συμφώνησε, ανανέωσε. Θα συνεχίσει και φέτος να έχει διπλό ρόλο τόσο ως λίμπερο της ομάδας μαζί με τον Αντώνη τον Μπουράκη, που λογικά θα πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής, όσο και ως προπονητής στο εφηβικό τμήμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα για μία ακόμα χρονιά. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο μέχρι στιγμής όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις. Λείπουν λίγα κομμάτια ακόμα για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο καλύτερη γίνεται σε ένα πρωτάθλημα που φαίνεται ότι θα είναι καλύτερο από το περσινό. Οι προσδοκίες αυξάνονται όπως και οι υποχρεώσεις μας απέναντι στην ομάδα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο κόσμος θα είναι δίπλα στην ομάδα ακόμα πιο βασικά. Μαζικά. Την περσινή χρονιά μας βοήθησε πάρα πολύ. Στο εφηβικό ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τις κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε. Η ομάδα θα εμφανιστεί το ίδιο δυνατή όπως και πέρυσι και φυσικά ο στόχος είναι να φτάσουμε πάλι στο Final Four της διοργάνωσης και να μπορέσουμε να παραλάβουμε την πρωτιά για την περσινή επιτυχία. Λάμπη, σου ευχόμαστε καλή χρονιά με πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τον Ηρακλή μας. Η ανακοίνωση
από τον βολεϊκό Ηρακλή για μία ακόμα ανανέωση. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Γιάννη μου, σε Γιάννη Ζάτση δίνω σκυτάλι. Ακολουθεί η εκπομπή Basket City με Νίκο Μοσχοβίτη και Σταμάτη Μουρελή στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Αύριο κοντά σας, κατά πάσα πιθανότητα με Χαρίλαο, θα το δούμε στο δικό του σχόλιο. Εδώ στην ώρα για μπλε 7 και κάτι με 8 και κάτι με το καλό πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, καλό βράδυ.